Με την προσκύρωση σύμβαση, η χώρα μας προσχωρεί στο Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής, έναν ακόμα διεθνή οργανισμό για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, με γνώμονα όμως και περιεχόμενο, σύμφωνα με τους σκοπούς που πράγματι αποκαλυπτικά περιγράφονται στο πρώτα κιόλας άρθρο του. Σε αυτό ξεκαθαρίζεται από την αρχή ότι τα εθνικά μέτρα για τον έλεγχο της εισερχόμενης μετανάστευσης δεν επαρκούν από μόνα τους για να διατηρούν την έκταση και τη σύνθεση των μεταναστευτικών ροών στο επίπεδο που επιθυμούν οι συμβαλόμενοι. Τι ομολογείται δηλαδή με κινησμό, μιλώντας για επιθυμητά επίπεδα έκτασης και σύνθεσης ανθρώπων, λες και μιλάτε για εμπορεύματα, ότι το περιεχόμενο της διεθνούς συνεργασίας που οικοδομείται αφορά την προσαρμογή και το άνοιξε-κλείσει της τρόφιγγας στην υποδοχή μεταναστών, ανάλογα με τα συγκυριακά συμφέροντα της αστικής τάξης κάθε κράτους. Και πάντα στο πλαίσιο των εύθραυστων συμφωνιών της με τις αστικές τάξεις άλλων κρατών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαρκής αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης τόσο των ντόπιων όσο και των ξένων εργατών σε κάθε χώρα. Άλλωστε, καταγράφεται ρητά ότι ο οργανισμός έχει διευρυμένο πεδίο δράσης και στο συντονισμό της πολιτικής που αφορά τους αλλοδαπούς, το άσυλο και τις πρόσφυγες. Η χρονική συγκυρία της προσχώρησης της συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι καθόλου τυχαία, το ομολογείτε εξάλλου και μόνοι σας. Έρχεται σε μια περίοδο που φαίνονται ότι οξύνονται οι αντιθέσεις και διαπραγματεύσεις για την υπογραφή του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ βέβαια όλα τα αστικά επιτελεία εστιάζουν την προσοχή τους στην αύξηση των νέων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών σε ένα περιβάλλον κατηγιστικών διεθνών εξελίξεων και σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα στα μεγαλύτερα υπεραλιστικά κέντρα. Όμως, επειδή σας ακούσαμε χθες, κύριε Υπουργέ, να μιλάτε για την καταπολέμηση των αιτιών της μετανάστευσης, αυτό να σας ενημερώσουμε δεν γίνεται με διαφημιστικές καμπάνιες που θα διαφημίζουν, λέτε, τους κινδύνους των παράνομων κυκλωμάτων και των δρόμων μετανάστευσης. Λέτε αλήθεια να μην τους ξέρουν. Ξέρουν όμως ακόμα καλύτερα και ζουν στο πετσί τους τους κινδύνους που δημιούργησαν και δημιουργούν οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις, ο έλεγχος και η καταλήστευση του πλούτου των περιοχών, τις οποίες όχι μόνο χειροκροτάτε, αλλά και έμπρακτα στηρίζεται ακόμα και με αποστολές ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εξοπλισμών για να προστατεύουν αλήθεια πιανού τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αφγανιστάν, στη Σαουδική Αραβία, στη Λιβύη, αλλού, στην υποσαχάρη Αφρική που ετοιμάζεται τώρα. Μήπως στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας διαφημίζεται και τις όλο και αυξανόμενες καταγγελίες για τις εξαφανίσεις ανθρώπων που βγαίνουν στις ελληνικές ακτές? Με αυτή την απανθρωπιά θέλετε να εξοικειώσετε και τον ελληνικό λαό? Και ισχυρίζεστε μετά ότι καταπολεμάτε τις αιτίες της μετανάστευσης με το να διαφημίζετε την καταστολή και τον εγκλωβισμό στους ξεριζωμένους που ήδη δημιουργείτε. Και το λέτε αυτό αναφερόμενοι και στο λαό του Αφγανιστάν, που προσπαθείτε αδίκως να κρύψετε ότι πρόκειται για πρόσφυγες, που οι πολιτικές των συμμάχων σας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόθυμη και πολύ έξοδη βέβαια συμμετοχή και της χώρας μας, δημιούργησαν. Και βέβαια εκεί βρίσκεται η ουσία του προβλήματος της περιβόητης διαφημιστικής καμπάνιας και όχι απλά στο θόρυβο των αδιαφανών διαδικασιών και των σκανδάλων που αναμοχλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, στα οποία δεν αντιλέγουμε βέβαια, αλλά αναρωτιόμαστε αν η καμπάνια γινόταν με διαφάνεια, δεν θα ενοχλεί το ίδιο το περιεχόμενό της? Τότε βέβαια θα έπρεπε να πει ότι είναι η πολιτική της αποτροπής και της καταστολής, είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις αυτοαπάτες που προσπαθεί να επιχειρήσει να δημιουργήσει περί του αντιθέτου. Και δεν είναι και ο μόνος. Είναι ενδεικτική ακόμα του χαρακτήρα του οργανισμού αυτού, στον οποίο καλείται να ενταχθεί και η χώρα μας, οι στόχοι που περιγράφονται στη σύμβαση. Η περιφερειακή προσέγγιση στη δράση του οργανισμού με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών, ορίζοντας ως περιοχές προτεραιότητας από την Αφρική, την Κεντρική και την Νότια Ασία μέχρι την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Είναι φανερό δηλαδή ότι πρόκειται για έναν διεθνή οργανισμό που στοχεύει στην αποτελεσματικότερη συνεργασία για την υλοποίηση της καταστολής στα σύνορα, τον πιο σφιχτό έλεγχο και την εργαλειοποίηση μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στους γεωπολιτικούς τους σχεδιασμούς.
Κρύβοντας όμως ότι αυτή η προσπάθεια εργαλειοποίησης, η προσπάθεια διείσδυσης διάφορων οργανισμών και ομίλων στις τρίτες χώρες, είναι αυτή που τροφοδοτεί στην πραγματικότητα νέους ανταγωνισμούς και νέες αιστείες ανάφλεξης. Στοχεύει ακόμα στην παρακολούθηση και το φακέλωμα των ξεριζωμένων, αλλά και σε πολιτικές ένταξεις που αποσκοπούν στην εδραίωση της εκμετάλλευσής τους, και ενώ στην πλειοψηφία τους αποτελούν το πιο ευάλωτο και εξαθλιωμένο τμήμα της εργατικής τάξης σε κάθε χώρα. Ποια είναι ακόμα τα εργαλεία αυτού του διεθνούς οργανισμού? Η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, η συνεργασία με άλλους οργανισμούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς, όπως κατεξοχήν με τη Frontex και τη Europol, κάτι που ήδη βέβαια συμβαίνει σε εκπονηθέντα έργα του οργανισμού, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα συμβαλλόμενα κράτη, δηλαδή με τα λεφτά των λαών. Με λίγα λόγια, η πείρα που επιδιώκεται να μεταλαμβαδευτεί για τις βέλτιστες πρακτικές αφορά την ενιαία στρατηγική των αστικών κρατών για την άγρια εκμετάλλευση και καταστολή των μεταναστών και προσφύγων, και κυρίως διατηρεί στο ακέραιο τις συνθήκες, τις συμφωνίες, τα παζάρια που κρατάνε όλους αυτούς τους ανθρώπους εγκλωβισμένους στη χώρα μας, και σήμερα, και βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι οι συνθήκες αυτές, όσο διατηρούνται ενεργές, θα τους διατηρούν εγκλωβισμένους και στο μέλλον. Δεν μπορούμε παρά να κάνουμε λοιπόν σήμερα το συνειρμό ότι αυτή η πολιτική θα αφορά και τη λειτουργία των νέων στρατοπέδων συγκέντρωσης που ετοιμάζονται στα νησιά, και ετοιμάζονται ακριβώς επειδή διατηρούνται ενεργές τόσο οι αιτίες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, όσο και ο απαράβατος όρος του εγκλωβισμού στα νησιά και της χώρας μας, που περιλαμβάνεται και στην κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και, στο νέο, και είναι ουσιαστικά αντικείμενο παζαριού και στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και βέβαια δεν αφορούν αυτές οι πολιτικές ουσιαστικής προστασίας των δικαιωμάτων των ξεριζωμένων, που είναι τα θύματα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και του υπεραλιστικού πολέμου, τον οποίο όλοι σας ενεργά στηρίζετε. Γι' αυτό το λόγο βέβαια και καταψηφίζουμε και τη συγκεκριμένη